Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Λίγες μέρες απομένουν έως τις κάλπες της 21ης Μαΐου στην τελική ευθεία των εθνικών εκλογών 2023 και εμείς στο στούντιο φιλοξενούμε την υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του Νομού Άρτας, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Μαζί μου και ο συνάδελφος δημοσιογράφος Βαγγέλης Πίχας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα κυρία Γεροβασίλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κυρία Γεροβασίλη, να ξεκινήσουμε από την αυριανή επίσκεψη του Πρόεδρου του Κόμματος, του κ. Τσίπρα. 11.30 με 12 αναμένεται στην Άρτα και φυσικά υπάρχει και κεντρική ομιλία. Έχει προγραμματιστεί. Όντως, αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι στην Άρτα. Ένας προορισμός, μια επίσκεψη στον τόπο καταγωγής του. Ξέρετε ότι έχει πολύ στενή σχέση με πολύ κόσμο στην Άρτα ο Πρόεδρος και επίσης αγαπά και πολύ την περιοχή ως μια περιοχή με αναμνήσεις, με μνήμες από τα παιδικά του χρόνια, στο χωριό του Αθαμάνιο, αλλά και στην Άρτα φυσικά. Και με μεγάλη χαρά τον περιμένουν και πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Είναι μια ανοιχτή συγκέντρωση και ομιλία η αυριανή. Ανοιχτή στον Άγιο Δημήτριο, στην πλατεία, στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, περίπου στις 12. Στη συνέχεια θα παραμείνει στην πλατεία και μετά θα περπατήσει και στη Σκουφά και τα λοιπά, να έχει μια άμεση επαφή με όσους περισσότερους συμπολίτες μας είναι εφικτό αύριο. Και βεβαίως με την ευκαιρία, καλώ και εγώ με τη σειρά μου από εδώ, τους ανθρώπους της Άρτας να είναι αύριο εκεί για να δώσουμε ένα μήνυμα νίκης, μεγαλύτερης νίκης και από την προηγούμενη φορά και καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία έχει επιφέρει σειρά δεινών και στη χώρα μας, αλλά και στην Άρτα ιδιαίτερα. Κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τα 11 σημεία του προγράμματος, 11 σημεία τα οποία αποτελούν και το διακύβευμα, θα έλεγα, για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο αναλυτικά για αυτό το ζητούμενο που αφορά αυτά τα σημεία? Αυτό για το οποίο περιμένει η ελληνική κοινωνία και αυτό το οποίο θα έπρεπε να συμβαίνει ήδη θα είναι ένας προγραμματικός διάλογος. Σε πάση περιπτώσει ξεκίνησε, αρχίζουν να εμφανίζονται τα προγράμματα των κομμάτων, εκεί θα φαίνονται συγκλήσεις, αποκλήσεις, πού στοχεύει ο καθένας. Εμείς από την πλευρά μας, ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταθέσαμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα την προηγούμενη Παρασκευή, το δώσαμε στη δημοσιότητα, που αφορά όλα τα ζητήματα και βεβαίως είναι ένα εκτεταμένο πρόγραμμα όπως οφείλει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ολοκληρωμένη του πρόταση. Αυτό το οποίο όμως έγινε χθες σε μια εκδήλωση στο Λαύριο στην Αθήνα, ο Πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε τους βασικούς άξονες με όσο πιο δυνατόν εύληπτο τρόπο, προσπαθώντας να μιλήσουμε για τις άμεσες, κύριες ανάγκες. Το πρόγραμμά μας στηρίζεται σε ένα τετράπτυχο, το οποίο περιέχει την αύξηση των εισοδημάτων, την μείωση των τιμών, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που πνίγει εκατομμύρια Ελλήνων και βεβαίως το πρόγραμμά μας για ένα ισχυρό αποτελεσματικό κράτος. Αυτοί είναι οι τέσσερις άξονες. Εκεί λοιπόν κατά προτεραιότητα εμφανίζονται τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος που αφορά μισθωτούς του ιδιωτικού δημοσίου τομέα και τους συνταξιούχους. Και βεβαίως φορολογικές προτάσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις που αφορούν ευρέως και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τα ζητήματα των εργασιακών δικαιωμάτων, βεβαίως και τις συντάξεις, όπως σας είπα, και το ασφαλιστικό σύστημα, προτάσεις για τους νέους ανθρώπους στη χώρα και για τα νέα ζευγάρια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι για τους νέους ανθρώπους σήμερα να μείνουν στη χώρα, να σχεδιάσουν, να ονειρευτούν και φυσικά να κάνουν οικογένεια. Μέτρα στήριξης των γυναικών, μέτρα στήριξης του παιδιού. Και βεβαίως το μεγάλο ζήτημα της ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους,
την πρότασή μας για την προστασία της πρώτης κατοικίας της αγροτικής γης και της επιχειρηματικής στέγης, επαγγελματικής στέγης, με ρύθμιση και των χρεών και προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι 300.000 αντικειμενική αξία. Και όλα αυτά αναλύονται σε 11 άξονες. Κυρία Γεροβασίλη, αυτοί οι άξονες βεβαίως περιγράφουν το γενικότερο, αν θέλετε, πλαίσιο, πολιτικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να ξαναγυρίσω στην Άρτα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να βάλουμε την εικόνα της δικής μας περιοχής, βεβαίως, το τι έχει γίνει και ποια είναι σήμερα η παρουσίαση της εικόνας προς τα έξω. Τι είναι αυτό δηλαδή που βλέπετε? Μιλούσαμε λίγα χρόνια πριν, ίσως το 2016 και το 2017, πάλι μαζί σας, για την διαπεριφερειακότητα. Συνέδρια περιφερειακά σχεδόν και στις 13 περιφέρειες της χώρας που είχαν γίνει. Μέχρι τα σήμερα υπάρχει αποτέλεσμα? Έχουν γίνει βήματα ή θεωρείτε ότι έχουμε μείνει στάσιμοι? Κυρία Ευαγγελίου, υπάρχει οπισθοχώρηση. Όχι μόνο δεν έχουν γίνει βήματα, διότι τα προγράμματα, τα περιφερειακά προγράμματα, που μετά ήταν και κατά περιφερειακή ενότητα, είχαμε κάνει τότε και τα οποία στη συνέχεια βάλαμε στις ράγες της υλοποίησης την εποχή της διακυβέρνησης το 2015-2019. Τα περισσότερα από αυτά έχουν σταματήσει, αλλά ως έργα εννοώ, και σας θυμίζω για την περιοχή μας, για την Άρτα δηλαδή, τους οδικούς άξονες, τους οποίους είχαμε χρηματοδοτήσει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και άλλα είχαν δημοπρατηθεί, άλλα ήταν σε φάση δημοπράτησης, τα οποία έχουν σταματήσει φυσικά, δεν εξελίσσονται. Παραδείγματος χάρη, η παράκαμψη του Αθαμανίου, ο δρόμος για το Θεοδόργιανα, ο δρόμος Καταράκτης Βουργαρέλη, τα οποία, ξέρετε, ήταν έργα τα οποία έρχονταν να δέσουν πάνω στο σχέδιο το αναπτυξιακό των ορεινών περιοχών του νομού μας, των Τζουμέρκων δηλαδή. Εκεί και φυσικά γίνανε και κάποια έργα, ολοκληρώθηκαν από την πλευρά των Ραδοβιζίων σε οδοποίηση. Και αυτό γιατί θα πρέπει να, αν θέλουμε να στηρίξουμε και τον πρωτογενή τομέα στον ορεινό όγκο, αλλά και τον τουρισμό, και τον εναλλακτικό φυσικά τουρισμό, και τον θρησκευτικό τουρισμό, και τον τουρισμό με βάση τον πολιτισμό μας και την αξιοποίηση των μνημείων, τα οποία υπάρχουν σε όλη αυτή την περιοχή, θα έπρεπε να υπάρχει μια σύνδεση εύκολη, γρήγορη, και με μια γρήγορη πρόσβαση και από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων μέχρι και τα δικά μας χωριά εδώ. Κάτι που δεν έχει γίνει εδώ. Ο σχεδιασμός. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός, ο οποίος και σταμάτησε. Και φυσικά θα συνεχίσουμε από εκεί όπου σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Το μεγάλο ζήτημα της περιοχής, το οποίο βεβαίως είναι και γενικότερο, αλλά στον τόπο μας έχει μια πολύ μεγάλη επιβράδυνση, είναι τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, της αγροτικής παραγωγής, του κτηνοτροφικού και πτηνοτροφικού τομέα, αλλά και της αλιείας. Και εδώ ερχόμαστε για να, με την πρότασή μας, η οποία είναι ευρέως, έχει αναλυθεί και στο πρόγραμμά μας, μιλάμε για την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου στη χώρα. Μειώνει το κόστος παραγωγής, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Μείωση κόστος παραγωγής με την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αφορά το αγροτικό πετρέλαιο και βεβαίως με την παρέμβαση ώστε να αντιμετωπιστεί η μεγάλη ακρίβεια και η εσχροκέρδεια η οποία γίνεται και στο κομμάτι της ενέργειας και του ρεύματος δηλαδή, αλλά και στις πρώτες ύλες προκειμένου να μπορέσουν να ανακουφιστούν οι αγρότες μας και φυσικά και όλες μας οι διεκδικήσεις για τα αγροτικά προγράμματα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό γεγονός όμως, κυρία Γεροβασίλη, στον τομέα αυτό που έχει να κάνει με την αγροτιά, με τους παραγωγούς, είναι και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται, δηλαδή είναι ένας αγρότης, θέλει να πουλήσει το προϊόν του με μεσάζοντες, μαύρα χέρια, άσπρα χέρια, κάτω από το τραπέζι. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τη Νέα Δημοκρατία, είναι σοβαρό ζήτημα για την Ελλάδα μας, έτσι, για τη χώρα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, προχθές συναντήθηκα με
συμπολίτες μας στην περιοχή του κάμπου της Άρτας, στον Εχώρη συγκεκριμένα, που μιλήσαμε αναλυτικά και μάλιστα κατατέθηκαν και προτάσεις που μπορούν να αποτελέσουν κυβερνητική παρέμβαση σε αυτό το μεγάλο κρίσιμο τομέα που έχετε πολύ δίκιο, κύριε Πίχα, που το αναφέρετε. Μπορεί να καταστρατηγηθεί αυτό το πράγμα. Υπάρχουν τρόποι, κάποια στιγμή μπορούμε να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση παρέμβασης και αντιμετώπισης, αυτή κι αν είναι σχροκέρδεια, αυτό κι αν είναι ληστεία εις βάρος των ανθρώπων που παράγουν, του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας που παράγει και αγωνιά σήμερα για να μπορέσει να επιβιώσει. Κάναμε αναλυτική συζήτηση και οι ίδιοι οι αγρότες μου δώσαν, και οι καλλιεργητές μου δώσαν σειρά μέτρων και σκέψεις, τις οποίες είμαστε σε διαδικασία συζήτησης για εξειδίκευση. Αυτό που ήθελα να σας πω όμως, το οποίο αφορά και τη χώρα, αλλά και τον τόπο μας, είναι, ξέρετε, ακούν και οι άνθρωποι ότι στη χώρα έχουν συμβεί πάρα πολλές επενδύσεις και ότι υπάρχει επενδυτική έκρηξη κτλ. Ήθελα να πω ότι οι παραγωγικές επενδύσεις, αν υποθέσουμε ότι έγιναν στο 100% ένας αριθμός, οι παραγωγικές επενδύσεις που έγιναν επί Νέας Δημοκρατίας την τετραετία αυτή στη χώρα είναι μόλις το 14%. Το υπόλοιπο είναι real estate και συγχωνεύσεις και εξαγορά εταιριών. Αυτό είναι ένα που... Δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Είναι μια μεγάλη... Πρέπει να γίνονται και αυτά. Δεν λέω όχι, αλλά αυτό δεν λέγεται έκρηξη ανάπτυξης. Mm-hmm. Διότι αν δεν στηριχθεί η παραγωγή στη χώρα, ξέρετε ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έχει αυξηθεί αρνητικά κατά 10 φορές. Ναι. Που σημαίνει ότι ναι, η χώρα έχει κάνει μια αύξηση των εξαγωγών σε κάποια προϊόντα της και σε κάποιες υπηρεσίες, ωστόσο έχουν αυξηθεί τρομακτικά οι εισαγωγές. Εδώ λέει... ακριβώς, ναι, είναι στην καρδιά του θέματος, γι' αυτό βρίσκεται το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας, πόσο πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να αντιστραφεί αυτή η εικόνα. Αυτές είναι ρυθμιστικές παρεμβάσεις που μπορούν να καταστήσουν την οικονομία στη χώρα μας βιώσιμη, αναπτυξιακή, αλλά βασισμένη στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Και όχι σε αέρα εξαγοράς εταιριών. Σε αυτό που λέει και η Βίκη Ευαγγελίου, Βίκη, συγγνώμη, για να προσθέσω σε αυτό που είπες για την Άρτα, ότι κυρία Γεωργοβασίλη, και η Άρτα, επειδή έχει πολύ μεγάλα προϊόντα, πασίγνωστα προϊόντα, περίφημα προϊόντα, με πολύ μεγάλη τεράστια εξαγωγική δραστηριότητα, θα μπορούσε να αποτελέσει σήμα κατά τεθέν για τη χώρα μας, η περιοχή μας. Έτσι. Και ένα επιπλέον ερώτημα που συνδέεται με όλα αυτά που συζητάμε είναι και το θέμα της μεταποίησης. Δηλαδή η μεταποίηση που θα μπορούσε να ξεκινήσει παράλληλα με την παραγωγική διαδικασία. Βεβαίως. Τόσα χρόνια υπάρχει ένα τρομερό υστέρημα στη δική μας περιοχή. Σωστά. Βεβαίως, διότι δεν... σας θυμίζω και τότε είχαμε κάνει μερικές συζητήσεις την εποχή που ήμασταν στην κυβέρνηση, ακριβώς για το πόσο ένα μοντέλο το οποίο ξεκινάει με κυβερνητική παρέμβαση, ένας σχεδιασμός, ναι, τι ενισχύει, πώς το ενισχύει, προκειμένου να αναπτυχθεί. Εδώ ακριβώς ο τόπος μας και η χώρα γενικά, που βεβαίως είναι μια μικρή χώρα σε σχέση με ανταγωνιστικές μεγάλες χώρες, Ισπανία, Φερρυπίν, η χώρα μας έχει ποσότητες οι οποίες δεν είναι από τις μεγαλύτερες, ωστόσο μπορεί να έχει πολύ ψηλό brand ποιοτικό. Και έχει. Άρα το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η ποιότητα ως χώρα. Και εδώ ακριβώς, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μπορεί να στηριχθεί η παραγωγή, η μεταποίηση, άρα και στην κατανάλωση και στην εξαγωγή και βεβαίως η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης των τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό, με τον πολιτισμό μας και όλο αυτό να αποτελέσει να δώσει την πραγματική δυναμική στην περιοχή μας. Είχαμε όμως και μερικές εξελίξεις εκτός από την αρνητική εξέλιξη που εγκαταλείπουν κάποιοι τα χωράφια τους, που κάποιοι σφάζουν τα ζώα τους, που οι πτηνοτρόφοι δεν μπορούν να βάλουν καινούργιες εκτροφές με όλη την έκρηξη της ακρίβειας. Αυτό προφανώς έχει οπισθοχωρήσει τα πράγματα και για το ΑΕΠ της περιοχής μας και για την πραγματική ζωή των ανθρώπων. Και σας θυμίζω ότι εδώ έχουμε και τους ορεινούς όγκους με την εγκατάλειψη
των βασικών υποδομών, δηλαδή υγεία, παιδεία, για να μπορέσει κάποιος, νεότεροι άνθρωποι να μείνουν, να παράξουν στον τόπο τους, να δημιουργήσουν, θα πρέπει προφανώς να υπάρχουν και κάποιες υποδομές που να τους κάνουν τη ζωή εύκολη και όχι να τους αναγκάζουν σε εσωτερική μετανάστευση ή μετανάστευση στο εξωτερικό. Θα πρέπει να υπάρχει όμως και μια συνολική οργάνωση και προοπτική από όλο το νομό, από όλους τους παράγοντες, από όλους τους πολιτικούς, από όλους μας, να βάλω όλους μας μέσα, την τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε, κύριε Πίχα, επειδή σε αυτή τη συζήτηση και επειδή οι αυτοδιοικητικές εκλογές έρχονται ή θα ακολουθήσουν αμέσως μετά τις εθνικές, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε από όλη αυτή τη συζήτηση και τον αρνητικό ρόλο που έπαιξε η τοπική αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας. Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Καχρημάνης είναι δεκαετίες περιφερειάρχης. Δήμαρχοι εδώ εκλέγονται δύο και τρεις θητείες. Υπάρχει ευθύνη εδώ και για όλο αυτό το οποίο συζητάμε βεβαίως η ευθύνη είναι μεγαλύτερη προς την περιφέρεια με δεδομένο ότι έχει πόρους τους οποίους διοχετεύει, ο τρόπος που τους διοχετεύει, προς τα πού κινείται με κριτήρια που ωφελούν το σύνολο ή με κολλητούς, με φίλους και κατά προτεραιότητα. Επειδή όμως είστε έμπειροι πολιτικός όμως, ναι. Πάρα πολύ έμπειροι πολιτικός, γνωρίζετε ότι για να είναι κάποιος σε μία θέση, είναι η βούληση του λαού. Προφανώς. Θέλω να πω ότι, δεν λέω για τον κύριο Καχρημάνη μόνο, λέω για όλους όσους εκλέγονται. Για όλους μας. Ακριβώς. Προφανώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι... Επισημαίνω ότι στη συζήτηση την οποία κάνουμε και η οποία είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι αφορά και τους συμπολίτες μας έτσι όπως τα θέτετε πρώτα τα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα τους συμπολίτες. Και είναι τα καθοριστικά ζητήματα. Απλά βάζω και αυτή την πινελιά στη συζήτηση, την οποία βεβαίως θα έχουμε το χρόνο να την εξαντλήσουμε αργότερα, αλλά δεν μπορούσα να μην αναφερθώ. Απλά εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα ζητάμε μόνο όλα από τους πολιτικούς, όχι, όχι προσωπικά επειδή σας έχουμε εδώ στο στούντιο. Δηλαδή, ναι, να έρθει ένας πολιτικός, ένας υπουργός, ένας βουλευτής, να βάλει πλάτη, να κάνει αυτά που πρέπει, να τον κρίνουμε, να τον κατακρίνουμε, αλλά το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη και οργανωμένη δομή μέσα σε ένα νομό, σε μια περιφέρεια, για να μπορούμε να πάμε παραπέρα. Γνωρίζετε, επειδή γυρίζετε όλη την Ελλάδα, είστε στέλεχος πολύ δυνατό μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι υπάρχουν περιοχές, υπάρχουν νομοί που πραγματικά θέλουν να πάνε μπροστά, να προχωρήσουν τη διαδικασία για να πάνε μπροστά. Και εδώ έχει μια και η αυτοοργάνωση και των παραγωγών που λέγαμε, δηλαδή μεγάλες ομάδες, συνεταιρισμοί κλπ. Που έρχονται και μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο, ούτως ώστε ο καθένας να μην αισθάνεται μόνος, αλλά να μπορεί όντως να παράγεται και η υπεραξία της δουλειάς του. Από τη μία πλευρά, από την άλλη όμως και φορείς που πονούν πραγματικά για τον τόπο. Να σας θυμίσω οι μερίδες οι οποίες έγιναν και την προηγούμενη χρονιά και αυτή τη χρονιά, όπως ας πούμε από την Ομοσπονδία Ραδοβυζινών. Έγινε στην Αθήνα μια εξαιρετική συζήτηση για τις προοπτικές και για την αντιστροφή της ερήμωσης των ορεινών μας όγκων, για τη γύρανση του πληθυσμού, για το μεγάλο ζήτημα του δημογραφικού, τα οποία πραγματικά όπου σταθώ και όπου βρεθώ, και όχι μόνο στο νομό μας, όχι μόνο στην περιοχή μας στην Άρτα, αλλά γενικά στην περιφέρεια της χώρας, είναι το μείζον ζήτημα. Και εδώ, δεν ξαναγυρνάμε όμως, κυρία Γεροβασίλη. Τα είδαμε και τα αποτελέσματα και φτάνουμε και στις έδρες. Στον κατακαιρματισμό μείωση, πάλι. Μείωση πληθυσμού. Έτσι. Θέλω να το πω αυτό, η μείωση του πληθυσμού, η οποία επέφερε και μεταβολή στον αριθμό των εδρών για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Άρτα από τριεδρική έγινε διεδρική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τη μείωση και της έντασης της εκπροσώπησης στην περιοχή μας. Προφανώς είναι και αυτό μία οπισθοχώρηση και ήταν. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στην ιδιότητά σας ως γιατρός, γιατί έχετε θίξει πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν το χώρο της δημόσιας υγείας και πολλές φορές χρησιμοποιήσατε και τη φράση «εντέλεσθε». Αυτό δηλαδή που βλέπουμε τώρα τελευταία να υπάρχει με τις μετακινήσεις γιατρών. Όμως βλέπουμε ότι αυτό το «εντέλεσθε» δεν αφορά μόνο το χώρο της υγείας. Βλέπουμε να γίνεται και στο χώρο της παιδείας, τουλάχιστον από όσο αναφέρετε από κάποιους πολίτες ή αν θέλετε από κάποιους φορείς. Αυτό λοιπόν ακουμπάει στον κατακαιρματισμό της υπαίθρου.
Χάθηκε μία έδρα από την εκλογική περιφέρεια της Σάρτας. Θα πρέπει όμως να δούμε και πόσο γυρασμένος είναι αυτός ο πληθυσμός που διαβεί στις ορεινές περιοχές του νομού μας. Και υπάρχει και το ρεκόρ στο γύρανση, όπως ξέρετε, στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Ναι. Έτσι. Προφανώς γι' αυτό μιλούσα για όλα αυτά πριν και μίλησα για τις βασικές υποδομές, δηλαδή φως, νερό, τηλέφωνο, διαδίκτυο, τηλεόραση. Από τη μία πλευρά και από την άλλη το μεγάλο ζήτημα της υγείας και βεβαίως της παιδείας. Διότι τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο, ακούμε σχολεία να κλείνουν. Ξέρετε ότι υπάρχει η αντίληψη, η νεοφιλελεύθερη αντίληψη, η οποία λέει ότι όταν ένα σχολείο δεν έχει πολλούς μαθητές, φερρυπίν, πρέπει να κλείνει. Αν σε μία περιοχή υπάρχουν 5 παιδιά, αυτά θεωρούνται πολλά ή λίγα. Το κράτος, η πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει με τρόπο τέτοιο ώστε τα παιδιά αυτά να μπορούν να έχουν μια ποιοτική παροχή υπηρεσιών παιδείας στον τόπο τους, εκεί όπου οι γονείς τους θα πρέπει να ζήσουν και να δημιουργήσουν. Όταν κάποιος βλέπει τα ζητήματα της υγείας και της παιδείας με στόχο το κέρδος και δεν κοιτάζει την κοινωνία και τη ζωή του κάθε ανθρώπου ιδιαίτερα, με προσοχή, τότε πραγματικά δεν γίνεται να αντιστρέψεις την εγκατάλειψη και να αντιμετωπίσεις και το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, έτσι, το δημογραφικό. Το κοινωνικό κράτος, όμως, κύριε Πίχα, και η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, εδώ έρχεται. Δηλαδή, το κράτος δεν είναι επιχείρηση, δεν είναι business το κράτος. Βέβαια. Το κράτος παρέχει ό,τι ποιοτικές υπηρεσίες στους ανθρώπους, στις βασικές τους ανάγκες. Να δίνει όμως και την προοπτική, έτσι. Προφανώς. Αλλά όταν ας πούμε αποφασίζεις ότι το νοσοκομείο Άρτας δεν είναι μια πολύ καλή επιχείρηση, φερρυπίν, έτσι πρέπει να το δεις, ή πώς θα το αναπτύξεις και θα το προχωρήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί ο νομός στο νοσοκομείο της Άρτας, που και εμείς το παραλάβαμε σε δύσκολη στιγμή και κατάσταση, σας θυμίζω ότι η χώρα έχει πτωχεύσει, και ότι οι υπηρεσίες υγείας υποχρηματοδοτούνταν όταν το παραλάβουμε το 2015. Mm-hmm. Το 2015 μέχρι το 2019 το νοσοκομείο της Άρτας επιτέλεσε ένα πολύ σπουδαίο ρόλο, διοικήθηκε ικανοποιητικά, σημάζεψε τα οικονομικά του, ενισχύθηκε το προσωπικό, ενισχύθηκε η υλικοτεχνική του υποδομή και το νοσοκομείο Άρτας παρέμεινε να παρέχει αξιοπρεπείς υπηρεσίες. Και σήμερα τι έχουμε? Να λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν την ατυχία για εύκολους ή δύσκολους λόγους να επισκεφτούν το νοσοκομείο για τις ανάγκες τους, να λένε ότι το νοσοκομείο μας σε λίγο θα είναι κέντρο υγείας. Κάναμε μια κριτική προχθές εδώ μαζί με την Νίκη Ευαγγελίου και λέγαμε γιατί να υπάρχουν τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, έλεγε η Βίκη πολύ σωστά, που είναι σε καλύτερη μοίρα από τα γενικά νοσοκομεία, τα οποία πραγματικά είναι σε δραματική κατάσταση. Μα ξέρετε. Εσείς ως πολιτικός, γιατί πιστεύετε ότι χωρίζουμε? Δεν λέω ότι νύραμε το στάρι, αλλά στην ουσία όμως υπάρχουν κάποια. Έτσι, είναι λες και εξαιρούνται. Μπράβο. Από τον υγειονομικό χάρτη της χώρας. Κοιτάξτε, ακριβώς εδώ, και σας θυμίζω ότι πρόσφατα αναγγέλθηκε, δεν θα προλάβει να υλοποιηθεί, διότι έρχονται εκλογές αυτό το μήνα, το καινούριο σχέδιο για τα νοσοκομεία της χώρας, όπου βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και ο αντίστοιχος υπουργός υγείας και τι είπαν? Ότι πρέπει να ξαναφτιάξουμε το χάρτη, διότι δεν χρειάζονται όλα αυτά τα νοσοκομεία ακριβώς όπως είναι. Δηλαδή, τι σημαίνει να φτιάξουν το χάρτη στην Ήπειρο? Η Ήπειρος δεν έχει και τα άπειρα νοσοκομεία. Της Πρέβεζας ακόμα παραμένει ζητούμενο η στήριξή του, η ίδρυση του καινούργιου νοσοκομείου. Στην Άρτα, λοιπόν, που πάση περιπτώσει δεν υπάρχει θέμα κτηριακό. Λένε και για μια μορφή ιδιωτικοποίησης, ένα management μέσα σε ένα. Αυτά έχουν ήδη νομοθετηθεί, κύριε Πίχα, ναι, και θα αντιστραφούν την επομένη. Είναι οι άμεσες παρεμβάσεις μας η κατάργηση όλων αυτών των νόμων ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν έχουν ακόμα εκπτυχθεί και ελοποιηθεί, διότι η νομοθέτηση είναι αρκετά πρόσφατη. Πιστεύουμε ότι θα το αντιστρέψουμε αυτομάτως. Διότι ποιο είναι η μέθοδος που ακολουθήθηκε, σας θυμίζω, και παλιά, πρώτο, δεύτερο μνημόνιο κλπ. Ναι. Αρχίζουμε και συκοφαντούμε.
ένα φορέα. Ναι. Αρχίζουμε μετά και τον αφήνουμε υποστηλεχωμένο για να τον συκοφαντήσουμε περισσότερο. Και στο τέλος έρχεται ένας κάποιος επενδυτής, ο οποίος θα μας σώσει από όλη αυτή την καταστροφή που συνέβη. Το νοσοκομείο της Άρτας, όπου ξέρουμε ότι εκεί οι γιατροί του είναι γιατροί που υπηρετούν πάρα πολλά χρόνια και με πάρα πολύ κόπο και αυτοθυσία πολλές φορές. Σωστό. Το νοσοκομείο Άρτας. Παραδείγματος χάρη είναι η χειρουργική κλινική. Έχουν φτάσει στα όρια της συνταξιοδότησης οι γιατροί της χειρουργικής κλινικής Άρτας, που για σειρά ετών, μια εξαιρετική κλινική, που προσέφερε τα πολλά στην περιοχή μας. Είναι με παρατάσεις, για να μην μείνει το κενό. Με γιατί, δεν γιατί δεν έρχονται γιατροί, φταίει ο εκάστοτε διοικητής. Γιατί ο κόσμος ρωτάει, πραγματικά ρωτάει, έτσι, και είναι και ερώτημα δικό μου. Βεβαίως. Γιατί, ας πάρουμε το νοσοκομείο της Άρτας που είναι δίπλα μας και γνωρίζουμε πολλά πράγματα όλοι μας. Γιατί δεν μπορεί να στελεχωθεί με τον τρόπο που πρέπει, γιατί πρέπει να φτάνουμε στο αμήν για να φέρουμε ακτινολόγο, γιατρό. γιατί δεν προκυρήσουμε θέσεις, γιατί δεν οργανώνουμε το σύστημα αυτό, φταίει το κράτος. Βεβαίως. Ωραία. Και οι διοικήσεις. Και οι διοικήσεις. Βεβαίως. Και η υγειονομική περιφέρεια. Δηλαδή, άλλο νοσοκομείο. Συγγνώμη που διακόπτω. Άλλο νοσοκομείο δίπλα μπορεί να πηγαίνει καλύτερα γιατί διοικείται καλύτερα ή γιατί είναι πιο οργανωμένο. Πρώτον, υπάρχει κεντρική στόχευση που παρόλο που πέρασε η χώρα μας την τραγωδία της πανδημίας με 35.000 νεκρούς και ακόμη έχουμε προβλήματα όπως ξέρετε από τον κορονοϊό. Δεν τελείωσε. Όχι βέβαια. Είναι σε ύφεση, αλλά δεν τελείωσε. Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη εκφράστηκε με την διατύπωση. Γιατί να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είπαν οι κυβερνώντες. Και μόλις τελειώσει η πανδημία, τι θα έχουμε, ένα πολυτελές σύστημα υγείας, τι να το κάνουμε. Αυτή ήταν η αντιμετώπιση. Και έτσι εξοντώθηκε το υγειονομικό προσωπικό για να τα βγάλει πέρα, με εντέλεσθε, με υποχρεωτικά κτλ. Όσοι ήταν. Και στο τέλος της ημέρας, θέσεις δεν προκηρύχθηκαν. Ναι, σε αυτό. Γιατί να υπάρχουν πολύ επικουρικοί παράδειγμα. Για να προχωρήσουμε λίγο, γιατί. Είναι κυβερνητική. Όχι, για να το λήξουμε αυτό είναι. Να μας, γιατί να υπάρχουν πολύ επικουρικοί, να μην υπάρχουν γιατροί. Δηλαδή δεν γιατί γίνεται. Υπάρχει, ναι? Γιατί υπάρχει επιλογή κυβερνητική. Ναι. Διάλυση και ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έτσι, ποιο δεν ήξερε. Είχε διοικητή το νοσοκομείο, όλα τα χρόνια είχε. Ο οποίο δεν είναι τώρα, έχει αλλάξει, μπήκε νέο, έφυγε ο παλιό. Λοιπόν, δεν ήξερε πριν 2 χρόνια. Να κάνει την προκήρυξη, να ζητήσει τις θέσεις. Λένε ότι δεν τις ζήτησε. Εγώ δεν ξέρω αν τη ζήτησε ή δεν τη ζήτησε. Εγώ ξέρω ότι ενώ προκηρύχθηκαν θέσεις μονίμων γιατρών ανά την Ελλάδα, μικρός αριθμός βεβαίως, στο νοσοκομείο της Άρτας ο αριθμός είναι 0. Αυτό σημαίνει ότι και αύριο το πρωί να προκηρυχθεί θέση, για τα επόμενα 1-1,5 χρόνο δεν θα έχουν καλυφθεί αυτές οι θέσεις. Ναι. Και βεβαίως ξέρετε, όταν κάποιος νέος γιατρός. Ένας νέος επιστήμονας, του λες πάρε μία θέση, προκηρύσεις μία θέση επικουρικού στην Άρτα, γιατί θα φύγει αυτός ο άνθρωπος από την Αθήνα και γιατί δεν θα πάει στο εξωτερικό για να έρθει για 1 ή 2 χρόνια επικουρικός στην Άρτα με πολύ χαμηλή αμοιβή, να ζήσει πώς, να το βγάλει πέρα πώς. Θεωρείτε και δηλαδή ποιο θα ότι είναι πρέπει το να μέλλον του. Κίνητρα και οι προϋποθέσεις για να μπορούν να μείνουν. Αν η θέση είναι μόνιμη, είναι μια άλλη συζήτηση, διότι. Ναι. Και ο ενδιαφερόμενος θα κάνει τις επιλογές. Δηλαδή, κοιτάζουμε πάντα το εύκολο στην ουσία. Δηλαδή, λοιπόν, να μπαλώσουμε τα. Εδώ λοιπόν, κύριε Πίχα, σας είπα, είναι ιδεολογική αντίληψη. Ναι. Είναι επίσημη κυβερνητική επιλογή και η νομοθέτηση της Νέας Δημοκρατίας υπέρ της ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, της κατάργησης της αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών κτλ. Τα οποία έχουν ήδη συμβεί νομοθετικά, προφανώς αποδεικνύουν την κεντρική επιλογή και μάλιστα και πρόσφατα εμφανίστηκε και το μοντέλο Thatcher για την παιδεία. Όποτε θέλετε, το συζητάμε και αυτό. Δεν θέσαμε ερωτήματα, ξέρετε, γενικότερου πολιτικού περιεχομένου, αλλά εστιάσαμε κυρίως στην περιοχή, γιατί θεωρώ ότι αυτό θέλουν να ακούσουν οι πολίτες και οι ψηφοφόροι της Άρτας. Για να φτάσουν στις κάλπες της 21ης Μαΐου, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γιατί είχαμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον τόπο μας, ξέρετε, διότι ναι, υπάρχει δημόσιος λόγος, αλλά πραγματικά ο ρόλος των περιφερειακών μέσων, ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός, είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή η αλληλεπίδρασή μας και εσείς με τους πολίτες και μέσω
της, και του RTV. Βαγγέλη, βεβαίως, να σε προλαβαίνω. Για τα μεγάλα και μικρά ζητήματα της περιοχής μας. Βίκυ, μία τελευταία ερώτηση στην κυρία Γεροβασίλη, έτσι, για να κλείσουμε. Γρήγορα, με ένα γρήγορα. Καλησπέρα, ναι. με ένα καλή νύχτα και από μένα και προσωπική επιτυχία. Ναι. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άρτα κάνει ομιλία σε κλειστό χώρο, σε κλειστό γυμναστήριο που έχει επιλέξει, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτό χώρο στην κεντρική πλατεία? Είναι ένα ερώτημα πολιτών και θα ήθελα έτσι να μας δώσετε μια απάντηση. Αυτό θα το θέσετε το ερώτημα στον αντίστοιχο πρώην υπουργό και υποψήφιο βουλευτή στην Άρτα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι αύριο θα είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας εδώ και ξέρω και έχω όλους, έχω λόγος που το λέω, ότι η Άρτα και οι Αρτινοί πολίτες τον περιμένουν για να τον αγκαλιάσουν αύριο, να δηλώσουν τη στήριξή τους. Στις 12 στην Κεντρική Πλατεία. Στις 12, στον Άγιο Δημήτριο, στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, στις 12. Και θα βγει, όπως σας είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, από εκεί το μήνυμα της εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Ελλάδα, αλλά και τη μεγάλη δυναμική του χώρου μας στην Περιφερειακή Ενότητα της Άρτας. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εμείς συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στην χθεσινή συνεδρίαση της ΚΕΔΕ και κοντά μας για το θέμα αυτό ο Δήμαρχος Αρταίων, ο κύριος Χρήστος Τσιρογιάννης, να δούμε τι συζητήθηκε, ποια ήταν τα θέματα τα οποία μπήκαν στην ατζέντα της συνεδρίασης και φυσικά να μείνουμε λίγο στους συμβασιούχους εργαζόμενους και το τι έγινε.